Στέλιο μου, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί για αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αποτελείς μάθημα ζωής για οποιοδήποτε τηλεθεατή τώρα παρακολουθεί την συνέντευξή μας, κυρίως γιατί θεωρώ ότι έκανες την τραγωδία ελπίδα. Ξέρω αν έκανα την τραγωδία ελπίδα. Αφού αποφάσισα να ζήσω, πρέπει να ζήσω. Αν είχα αποφασίσει να πεθάνω, πρέπει να είχα πεθάνει. Λοιπόν, έχω πάψει να σκέφτομαι, έχω πάψει να φοβάμαι, μόνο ελπίζω και συνεχίζω. Θα ήθελα λοιπόν εξ αρχής να μου περιγράψεις ο ίδιος ό,τι βίωσες τα τελευταία 2 χρόνια πάσχοντας από ένα αυτοάνοσο νόσημα που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν, ένας στους 100.000, το Guillain-Barré. Καταρχάς είναι ένα νόσημα το οποίο ξεκινάει από μία ίωση, συνήθως γαστρεντερίτιδα, και μπερδεύεται ο οργανισμός. Αντί να χτυπήσει το νιό που σε έχει προσβάλει, χτυπάει το νευρικό σύστημα. Σηκώθηκα ένα πρωί, πήγα να πλύνω τα δόντια μου. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι τα χέρια μου δεν με βοηθούσαν. Είπα στη γυναίκα μου ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τα χέρια μου. Προφανώς ξέφτηκα ότι είναι αυγενικό. Δεν είναι κάτι. Κάθομαι να φάω, το φαΐ κόλλαει στο λαιμό μου. Είναι τόσο στεγνό το φαΐ. Ξαπλώνω εδώ στον καναπέ, κάθε 6 ώρα έρχεται η γυναίκα μου, πάω να σηκωθώ. Και την ώρα που σηκώναμε από τον καναπέ, που σε χτυπήσει ένα ζώο με ένα υπνοτικό σφαιράκι και καταραίει σταδιακά έτσι. Έτσι έπεσα. Πριν φύγουμε, να έρθω το 166, ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Πάω στην τουαλέτα, βγαίνοντας από την τουαλέτα, πέφτω. Δεν μπορούσαν να με σηκώσουν οι άνθρωποι από το έδαφος. Και αναγκαστικά έρποντας, έφτασα στον καναπέ, σήκωσα τα χέρια μου και με πιάσανε και με βάλανε στο καρεκλάκι και πήγα στο νοσοκομείο. Έτσι ξεκίνησε. Εκ τότε δεν ξανασηκώθηκα. Έρχεται ο γιατρός, του λέω τι είναι γιατρέ, μου λέει είναι μια αρρώστια έτσι και έτσι. Είναι αναστρέψιμο. Τώρα μπορώ να σου πω ναι, μου. Προσπαθούσα να την αντιμετωπίσω με χιούμορ και έλεγα ανέκδοτο. Σε μια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, σταμάτα να μιλάς μετά από 3-4 μέρες. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λες. Φέρ' το τηλέφωνο. Μαγνητοφωνώ τη φωνή μου και καταλαβαίνω ότι δεν βγάζω φωνή, βγάζω ανάρθρες κραυγές. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Και αρχίζω να μην αναπνέω καλά και θέλω να μου βάλουν σωληνάκι από τη μύτη, να τρώω από εκεί. Έφερε ο άνθρωπος να μου βάλει κάτι στο στόμα για να μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο μετά από εκεί. Ξύπνησα στην εντατική μετά από 3 μέρες με τραχιοστομή και καλωδιωμένος. Απόψε γιορτάζω μαζί με τη θλίψη. Υπήρξε κάποια στιγμή που ξέσπασες, πέρασε από το μυαλό σου ακόμα και η σκέψη του να φύγει συνειδητά? Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να φύγω, να αυτοκτονήσω ουσιαστικά, γιατί η ζωή μου ήταν γεμάτη, δεν είχα ζωή η οποία ήταν μίζερη, είχα ζήσει τα πάντα. Μόνο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Γιατί, μάλλον να το χειριστώ και να το διαχειριστώ. Γιατί και να ήθελα να αυτοκτονήσω, δεν μπορούσα. Είχα σκεφτεί λοιπόν, βγαίνοντας από την εντατική, να μην τρώω. Τι ήταν αυτό που, αν θες, σε κράτησε για να παλέψεις? Η γυναίκα μου έλεγε, κούνα μου κάτι έστω τα δάχτυλά σου, ένα δάχτυλο ρε παιδί μου, και εγώ θα κάτσω δίπλα σου και δεν θα φύγω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Σου δίνω το λόγο μου, σου ορκίζομαι. Εγώ επειδή είχα αποφασίσει να φύγω, δεν κούναγα. Λόγω αρχίσει και κούναγα έτσι λίγο το δάχτυλό μου, δεν του το έδειχνα. Κάποια στιγμή έρχεται η κόρη μου μεγάλη, η οποία έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση γιατί δουλέψαμε και πολλά χρόνια μαζί. Και δεν τη είπα τίποτα, τη λέω αγάπη μου, εσύ ο αρχηγός τώρα. Δεν μου μίλησε. Έφυγε. Και την άλλη μέρα ήρθε και μου λέει: άκου να σου πω. Επειδή εγώ σκέφτομαι αυτά που μου λες, και επειδή εγώ πήγα σπίτι και είδα όλες τις φωτογραφίες και μέχρι από παιδί και με κρατάς αγκαλιά και με φυλάς, και επειδή δεν θέλω να πεθάνεις γιατί δεν έχεις καρκίνο και σου δίνω το λόγο που θα γίνεις καλά γιατί εγώ διάβασα τι είναι αυτό. Θέλω να μου χαρίσεις τα μάτια σου και την καρδιά σου, μην την πάρεις. Πολύ συγκινητικό. Εκεί αποφάσισα να γυρίσω. Και θα γυρίσω. Εάν με ρωτήσεις σήμερα, αν θέλω να ζω ή αν θέλω να είχα πεθάνει, θα σου πω ότι θα ήθελα να είχα πεθάνει. Γιατί έχω συμβιβαστεί πάρα πολύ με το θάνατο, δεν τον φοβάμαι πλέον. Δεν ήθελα να κουράσω και να κουραστώ. Και συμβαίνει και κούρασα πάρα πολύ τους δικούς μου ανθρώπους, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, όλους. Κούρασα και τον εαυτό μου. Ελπίδα σε γνώρισα από μικρός, σε άνηση παρτίδα. Υπήρξε ένα τραγούδι που έγραψες στην εντατική, αν θες, και εκείνο ακριβώς το διάστημα το οποίο πάλευες με την ασθένεια. Όταν ήθελα να πάω από το νοσοκομείο που ήμουν στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, δεν ήταν εύκολο, οπότε περίμενα κάποια ημερομηνία να μπορέσουν να με δεχτούν. Και έλεγα ότι δεν έχω δικαίωμα στην ελπίδα. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να με φωνάξουν και να πάω γύρω στο μήνα,
Το πρώτο που έκανα ήταν Άρσα Μίλακα βέβαια και υπαγόρευσα στη γυναίκα μου ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Ελπίδα. Και αυτό το τραγούδι είχε σχεδόν όλη τη ζωή μου μέσα. Και επειδή κάποια στιγμή έλεγα στη γυναίκα μου ένα μήνα πριν να αρρωστήσω, ότι κάποια στιγμή θα με έχεις με καρότσι να με πηγαίνεις βόλτα, μου άφηνες μέσα. Και κάτσε σε αυτό το καρότσι. Πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν κάθομαι σε καρότσι, θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν είμαι ανάπηρος, θεωρώ ότι είμαι φυσιολογικός άνθρωπος και είμαι. Και αυτό το τραγούδι λοιπόν, τι λέει το ρεφρέν του? Βάλε στα πόδια μου φτερά να δω τον κόσμο από ψηλά. Σκεφτόμουν να σηκωθώ να βλέπω τον κόσμο και τον κόσμο τον έβλεπα από χαμηλά. Ή από το κρεβάτι ή από το καρότσι. Και την τελευταία λέξη μου ακόμα δεν την είπα. Ελπίδα. Ελπίδα, έλα και πάρε με αγκαλιά. Βάλε στα πόδια μου φτερά. Και ξεκινά ένας τεράστιος αγώνας αποκατάστασης πια. Έφτασα στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Με παρέλαβε η διευθύντρια η κυρία Πετροπούλου. Αυτή πίστεψε πάρα πολύ σε μένα ότι η κατάστασή μου μπορώ να επανέλθω. Με έδωσε στους ανάλογους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι αυτοί οι δύο άνθρωποι ξαναγεννάνε ανθρώπους. Πέρναγα καλά, γέλαγα. Λέγα ανέκδοτα. Το πρωί με περιμένανε με χαρά, γιατί εγώ τους έδινα κέφι και μου δίνανε. Κάποια στιγμή έβαζα άλλους ασθενείς στην κατάσταση τη δική μου και με σπρώχνανε με το καρότσι και εγώ δεν μπορούσα να κουνήσω και γέλαγα. Και μας έβλεπε η φυσικοθεραπεύτρια και έλεγε: δεν έχετε καταλάβει τι έχετε πάθει, μου φαίνεται. Και γελάγαμε. Που είχε προσπαθήσει να γελάω. 15 Γενάρη πήγα στο νοσοκομείο. Πρέπει να ήταν γύρω στον Αύγουστο που περπάταγα. Ό,τι μου ανήκει είναι ένα σώμα. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε κοντά σου στο νοσοκομείο ήταν και ο Γιάννης Πλούταρχος. Ο Γιαννάκης είναι μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, καλού ανθρώπου. Τον λέω Γιαννάκη γιατί τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Και ήρθε και με είδε. Ναι, ήταν ο Γιάννης ήρθε. Με βοήθησε πολύ αυτό γιατί και στο νοσοκομείο που με βλέπανε, που ήρθαν κάποιοι άνθρωποι επώνυμοι να με δούνε, μετά με προσέχανε πιο πολύ. Γιατί με αγαπάγανε, γιατί βλέπανε ότι με αγαπάει ο κόσμος. Και εγώ αυτό ήθελα, να με αγαπάει ο κόσμος. Όλο αυτό λοιπόν το απόσταγμα όσων βίωσες, να φανταστώ ότι έχεις σκεφτεί να το κάνεις σε ένα βιβλίο. Ναι, και δεν θέλω να το κάνω βιβλίο γιατί θέλω να πουλήσω τον πόνο μου, δεν με ενδιαφέρει. Καλό είναι κάποιος άνθρωπος που παθαίνει αυτό το πράγμα να ξέρει ότι αν θέλει να επιστρέψει, μπορεί. Ως ένα τένος να αρμόσει, κάνε μια έξοδο μεγάλη. Ποια λοιπόν, πώς βλέπεις τον κόσμο? Με νευριάζει ο κόσμος πάρα πολύ στον δρόμο. Γιατί εγώ μέσα στο σπίτι μου κινούμαι χωρίς πει, αλλά όταν αναγκάζομαι να βγαίνω έξω, νευριάζω πάρα πολύ. Γιατί έχει τύχει να με βρίσκουν, γιατί πέρναγα τον δρόμο κάθετα και μου είπανε άντε πέρνα αρέσει. Και να με βρίσκουν ή νευριάζω που κλείνουν τις διαβάσεις για τους αναπήρους. Αυτό είναι για τη δουλειά. Τι έμαθες εσύ από το Γκυλέν Μπαρέ? Τι ήταν αυτό που σου έμαθε για τη ζωή σου? Μίλαγα αυτό στο Facebook και στα άλλα τα αυτά. Ήταν ο μαγικός μου κόσμος. Ευχαριστώ που έζησα αυτόν τον κόσμο που δεν είχα ζήσει. Αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους θεωρώ συναθλητές μου και τους αγαπάω πάρα πολύ και αγαπάω τους ανθρώπους πάρα πολύ που έχουν ειδικές ανάγκες. Τους λατρεύω. Αυτό μου έμαθα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους που είναι υγιείς. Πόσο ονειρεύεσαι πια τη ζωή σου και την πορεία σου από εδώ και πέρα? Θέλω να δω γκονάκια γιατί πάντρεψα τελευταία την κόρη μου. Και δεύτερον, συνεχίζω να φτιάχνω τραγούδια. Δεν με ενδιαφέρει για τα λεφτά. Με ενδιαφέρει να με αγαπάει ο κόσμος. Και συνεχίζω και γράφω και πιστεύω σύντομα να κάνω και επιτυχία πάλι.